σε προσκυνώ γλώσσα. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην γλωσσική μας εκπομπή με τον καθηγητή γλωσσολογίας, κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Καλώς ήλθατε, κύριε καθηγητά. Χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί και θα συζητήσουμε ιδιαιτέρως σήμερα κάποια θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω να ικανοποιήσουμε και τις απορίες και τις ευαισθησίες των τηλεθεατών. Και η συζήτησή μας να προκαλέσει απορίες τις οποίες οι τηλεθεατές μπορούν να στέλνουν στην ιστοσελίδα σας, καθώς και στην ιστοσελίδα της εκπομπής σε προσκυνώ γλώσσα, ούτως ώστε εσείς να κάνετε μία επιλογή και να απαντάτε σε αυτές τις απορίες. Το κάνουμε ήδη και το κάνουμε με δύο τρόπους. Το ένα είναι ως απαντήσεις σε απορίες και το άλλο είναι αντλώντας από αυτές τις παρατηρήσεις έχω την αφορμή να τα συζητήσω σε διάφορα κομμάτια της εκπομπής. Ναι. Προτείνω να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, την σημερινή μας εκπομπή με την τριαδικότητα της ενεργείας του ρήματος. Και σταχυολογώ από το βιβλίο σας «Η γλώσσα μας, 180 κείμενα για τη γλώσσα» από το Κέντρο Λεξικολογίας. Επιγράφεται το κείμενο «Η τριαδικότητα της γλωσσικής ενέργειας». Είναι ένας δικός σας όρος και θα ήθελα να μας τον εξηγήσετε και σημειώνετε. Χωρίς την ενέργεια, δηλαδή το ρήμα, δεν υφίσταται λόγος. Χωρίς την πηγή της ενέργειας, δηλαδή το υποκείμενο του ρήματος, δεν μπορεί να τεθεί σε ενέργεια να λειτουργήσει το ρήμα. Χωρίς τον αποδέκτη της ενέργειας, δηλαδή το αντικείμενο, δεν ολοκληρώνεται η ενέργεια. Μένει λειψή. Κυρία Πλέσσα, επειδή οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν είναι άνθρωποι με μία ευαισθησία στη γλώσσα και πολύ εκπαιδευτικοί. Ήθελα λοιπόν να πω ότι όταν διδάσκουμε αυτά τα θέματα είναι καλό να προχωρούμε στην ουσία των πραγμάτων. Η βάση της πρότασης που με τη σειρά της είναι βάση του λόγου, η βάση λοιπόν της γλωσσικής πρότασης είναι το ρήμα. Και εκεί εισέρχεται αυτή η διάκριση που κάνω της τριαδικότητας της ενέργειας, των τριών μορφών παραγόντων ενέργειας, που αυτά πρέπει να τα συνειδητοποιήσουμε και θα έλεγα να τα περάσουμε στη διδασκαλία μας. Διότι λες το παιδί το υποκείμενο, το αντικείμενο και όλα αυτά, τόσο φορμαλισμός, δεν προσελκύει τόσο το ενδιαφέρον όσο τα ίδια τα πράγματα αν τα δει στην ουσία τους. Και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε με αυτή την αφορμή κάποια πράγματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το ρήμα, ότι είναι η βάση της πρότασης. Δεν υπάρχει πρόταση χωρίς το ρήμα. Τώρα, γιατί το ρήμα έγινε η βάση της πρότασης, δηλαδή της επικοινωνίας μας, δηλαδή του λόγου? Γιατί, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, το ρήμα είναι οι πράξεις μας, είναι οι ενέργειές μας, είναι οι καταστάσεις μας, είναι τα πάθη μας, είναι το γίγνεσθε του ανθρώπου, όπως το ξέρουμε από τον Ηράκλητο και τον Αριστοτέλη. Αυτό το γίγνεσθε, η συνεχής ενέργεια, η συνεχής μεταβολή, αυτή η δυναμικότητα που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως «ον», δηλώνεται με το ρήμα. Ενώ το όνομα έχει μία στατικότητα, θα προκαλέσω, χρησιμοποιώντας πώς οι Κινέζοι γραμματικοί χαρακτηρίζουν το ρήμα σε σχέση με το όνομα. Λένε λοιπόν οι σοφοί Κινέζοι γραμματικοί ότι το μεν ρήμα είναι η ζωντανή λέξη, το δε όνομα είναι η νεκρή λέξη. Άγρια τοποθέτηση, υπερβολική ίσως, όμως δείχνει τη διαφορά της δυναμικότητας, της
ενέργειας του ρήματος έναντι της στατικότητας ουσιαστικού των ονομάτων, εφόσον βέβαια δεν μιλάμε για ρηματικά ουσιαστικά, γιατί τα ρηματικά ουσιαστικά είναι μία επέκταση του ρήματος. Μιλάμε για τα άλλα συνήθη ουσιαστικά. Επομένως, το ρήμα είναι κάτι που πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή μας και το ρήμα δεν νοείται χωρίς τον ενεργοποιητή του ρήματος, αυτό δηλαδή που το βάζει μπροστά, που το βάζει να ενεργεί, που είναι το υποκείμενο. Δεν μπορείς να έχεις ρήμα χωρίς υποκείμενο, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το ρήμα χωρίς υποκείμενο. Εάν όμως το ρήμα, από τη σημασία του, θέλει και ένα συμπλήρωμα, δηλαδή γράφω το γράμμα, δίνω το βιβλίο. Μια μετάβαση της ενεργείας. Μια μετάβαση της ενεργείας, ένα συμπλήρωμα, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει και η πρόταση χωρίς το συμπλήρωμα της ενεργείας του ρήματος, το αντικείμενο. Λέω λοιπόν, το να λες τα παιδιά υποκείμενο, αντικείμενο κλπ. Δώσ' τους να καταλάβουν τι ρόλο παίζει μια το υποκείμενο. Είναι. Μια εξίσωση και μαθηματική. Έτσι είναι στην πραγματικότητα. Και το αντικείμενο, πώς όλος ο κόσμος της ενέργειας, στην εποχή μας μιλάμε συνεχώς για ενέργεια. Και φαίνεται ότι η γλώσσα δεν είναι έξω από την έννοια της ενέργειας, με έναν άλλο τρόπο βέβαια. Έτσι λοιπόν έχουμε την βάση της ενέργειας, το ρήμα, με τον ενεργοποιητή το υποκείμενο, με τον αποδέκτη τον στόχο το αντικείμενο. Αυτή είναι η τριάδα της ενέργειας ή η τριαδικότητα της ενέργειας. Το χαρακτηρίζω με έναν όρο που δεν είναι θεολογικός βέβαια εδώ, αλλά δείχνει αυτή την τριπλή διάσταση του ρήματος. Αυτά που λέμε είναι ήδη γνωστά και τα έχουν επισημάνει οι αρχαίοι γραμματικοί και φιλόσοφοι. Έχω εδώ ένα απόσπασμα από τον σοφιστή του Πλάτωνος, όπου συζητάει εκεί για τα θέματα της γλώσσας. Λέει λοιπόν στον σοφιστή, ουκούν και πάλι όταν λέγεται λέον, έλαφος, ύπος, όσατε ονόματα των τασπράξης αυπρατώντων ονομάστη, και κατά ταύτην δει την συνέχειαν, ουδίσπο συνέστη λόγος. Δηλαδή όταν έχεις το λέον, το έλαφος, το ύπος, όλα τα ονόματα, ουδίσπο συνέστη λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Όταν λέει λόγος, ο Πλάτων εννοεί την πρόταση. Αυτό που λέμε στη γραμματική πρόταση, ο Πλάτων το λέει λόγος. Ουδεμίαν γαρ, ούτε ούτως, ούτε κίνος πράξην, ουδαπραξίαν, ουδε ουσίαν όντως, ουδε μη όντως δηλήτα φωνηθέντα, και έρχομαι σε αυτό που μας διαφέρει, πριν άντις της ονόμαση τα ρήματα κεράσει. Αν δεν βάλεις το ρήμα κοντά στο όνομα, δεν υπάρχει τίποτε. Τότε δε, όταν τα συνδυάσεις, ήρμος έντε και λόγος εγένετο ευθύς η πρώτη συμπλοκή, η πρώτη μορφή σύνταξης που αποτελεί την απλή πρόταση. Άρα ήδη ο Πλάτων έχει προχωρήσει και έχει δείξει ότι λόγο, πρόταση έχουμε όταν πάρω το ρήμα και το συνδέσω με ονόματα, δηλαδή χωρίς το ρήμα δεν υπάρχει. Και μάλιστα λέει στον ίδιο το σοφιστή ότι το κύριο στη γλώσσα είναι το λέγιν, δηλαδή να δημιουργείς προτάσεις και όχι το ονομάζιν που γίνεται με τα ονόματα, με τα ουσιαστικά. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική η ύπαρξη του ρήματος ως ενέργεια στη γλώσσα και αποτελεί, και αυτό να το πούμε, καθολικό φαινόμενο. Δηλαδή, δεν υπάρχει γλώσσα που δεν έχει αυτό το τριμερές. Τώρα, εάν το ρήμα το έχει με κάποιο δείκτη και με κάποιον άλλο τρόπο να το δηλώσει κλπ, αυτό είναι τυπολογία. Εδώ μιλάμε για την ουσία. Ναι, ναι. Ενέργεια ενεργοποιητής και αποδέκτης της ενέργειας. Εγγενώς υπάρχει αυτή η τριαδικότητα, όπως το λέτε, στην επικοινωνία μας.
Και μάλιστα ο μεγάλος Βίλχεμ φον Χούμπολτ, που ήταν και φιλόσοφος και ένας μεγάλος μελετητής, έχει πει ότι η γλώσσα δεν είναι έργον, η γλώσσα είναι ενέργεια. Θέλοντας να δηλώσει την δυναμικότητα της γλώσσας, έρχεται να πει ότι δεν είναι ποτέ κάτι τελειωμένο, αλλά έχει αυτή την δυναμική, την ενέργεια, αυτό που είπα στην αρχή, γίγνεσθε. Αλλά το γίγνεσθε είναι το ρήμα. Θα μπορούσε κανείς να πάει και στον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης όταν μιλάει για το ρήμα, ξέρετε τι ξεχωρίζει για να δηλώσει το ρήμα? Πάρα πολύ σημαντικό που ίσως το ξεχνάμε. Συνδέει το ρήμα ότι είναι αυτό που δηλώνει χρόνο. Τόσο σημαντικό είναι για τον Αριστοτέλη να δηλωθεί ο χρόνος της πράξης. Αυτομάτως σε πάει σε παρελθόν, σε παρόν, σε μέλλον, σε πάει σε ενέργεια. Για δε τον Αριστοτέλη, επειδή κάνει αυτή την γνωστή διάκριση ύλης και μορφής και τα πάντα είναι η μορφή, δηλαδή το άγαλμα είναι η μορφή που δίνεις και όχι η ύλη αν είναι από μάρμαρο ή είναι από χαλκό, αυτό όμως το πέρασμα από την ύλη στη μορφή γίνεται, μας λέει ο Αριστοτέλης, ενεργία. Η ενέργεια είναι αυτή που έρχεται και δίνει το αποτέλεσμα, το ζητούμενο γενικότερα, που είναι η μορφή. Επομένως, από πολλές μεριές μπορούμε να δούμε και χρειάζεται να δούμε την βάση του λόγου που μέσα από την πρόταση είναι το ρήμα με αυτήν την τριαδική υπόσταση. Έπειτα από αυτήν την γλωσσική διαφώτιση, κύριε καθηγητά, να περάσουμε στις ερωτήσεις των μαθητών. Ο Γρηγόρης αναρωτιέται, τελικά στη φράση «αρματολοί και κλέφτες», η πρώτη λέξη, δηλαδή η αρματολή, γράφεται με όμικρον ή με ωμέγα και γιατί, πώς γράφουμε τους αρματολούς? Ονομάζομαι Γρηγόρης. Είμαι μαθητής της τρίτης γυμνασίου. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή το εξής. Τελικά στη φράση αρματολοί και κλέφτες, η πρώτη λέξη γράφεται με όμικρον ή με ωμέγα και γιατί? Σας ευχαριστώ. Γιάννη, γράφεται με όμικρον. Ευτυχώς οι αρματολοί που πολέμησαν δεν ήταν αμαρτωλοί. Δεν έσφαλαν δηλαδή, αν μιλήσουμε αρχαιοληνικά. Βέβαια, διότι η αμαρτία είναι το σφάλμα. Αμαρτάνω. Και ξεκινάει από την αστοχία. Έτσι. Δεν πετυχαίνω τον στόχο μου η αμαρτία. Λοιπόν, το αρματολή, με αυτή την ιστορική σημασία, είναι από το αρματολόγι. Αρματολός από το αρματολόγος. Αυτός που συγκεντρώνει άρματα και με συγκοπή της καταλήξεως αυτό του γο γίνεται το αρματολός. Το δε συγκεντρώνω είναι αυτό το δεύτερο στοιχείο, το λόγος, το λέγω. Θυμηθείτε ότι το έχουμε στο συλλέγω, στο διαλέγω, στο επιλέγω. Εκεί δεν είναι μιλώ το λέγω, εκεί είναι συγκεντρώνω. Επομένως, η σημασία και η προέλευση του αρματολή είναι από το αρματολόγι, αρματολός ο αρματολόγος, που συγκέντρωνε όπλα, άρματα και τα χρησιμοποιούσε και δεν έχει καμία σχέση με το αμαρτωλός, άρα δεν γράφεται με ωμέγα, γραφόταν με ωμέγα όταν παλιά νόμιζαν ότι προέρχεται από το αμαρτωλός. Να πάμε τώρα στην Κύπρο, κύριε καθηγητά, να λύσετε την απορία του Κυπριανού. Κύριε καθηγητά ή κύριε καθηγητή, πώς πρέπει να προσφωνούμε σωστά τους καθηγητές μας? Ονομάζομαι Κυπριανός και είμαι μαθητής της πρώτης γυμνασίου. Η ερώτησή μου είναι, κύριε καθηγητά ή κύριε καθηγητή, πώς πρέπει να προσφωνούμε τους καθηγητές μας σωστά? Σας ευχαριστώ πολύ. Κυπριανέ, όσο με αφορά, σε παρακαλώ να με λες κύριε καθηγητά.
Και εγώ το ίδιο λέω για τους δασκάλους μου, τους έλεγα και τους προσφωνώ, κύριε καθηγητά. Τι συμβαίνει? Μία σειρά στοιχείων γλωσσικών έχουν κληρονομηθεί με την κλητική πτώση, την προσφώνηση δηλαδή, να είναι σε Α. Λέμε κύριε καθηγητά, λέμε κύριε νομάρχα, λέμε κύριε βουλευτά, κύριε γερουσιαστά, κύριε διοικητά. Δεν είναι πολλές αυτές οι λέξεις, είναι ένας αριθμός οξυτώνων, δηλαδή τονίζονται στη λίγουσα, διοικητής, καθηγητής, βουλευτής, γερουσιαστής. Της πρώτης κλήσεως στην αρχαία ελληνική. Και είναι και μερικά παροξύτωνα στη δεύτερη συλλαβή. Επόπτης, κύριε επόπτα θα πούμε, κύριε νομάρχα, κύριε γυμνασιάρχα. Αυτά έχουν μείνει ο δικαστής. Ως ο δικαστής βέβαια, κύριε δικαστά. Έτσι είναι αυτά τα ονόματα από την παράδοση τη γλωσσική. Για μια ακόμη φορά να θυμίσω ότι η νέα ελληνική γλώσσα έχει και μια λόγια παράδοση η οποία έχει μείνει στη χρήση και βεβαίως έχει αποτελέσει μια σύνθεση με την δημόδη, την δημοτική μας γλωσσική παράδοση. Για να μην σκοτώνουμε λοιπόν την ελληνική γλώσσα, να περάσω στο επόμενο θέμα, πρέπει να σεβόμεθα αυτή την λόγια παράδοση, να μην έχουμε δηλαδή ιδεοληψίες, περί καθαρευούσεις. Και να πάμε στο ρήμα σκοτώνω, κύριε καθηγητά, να μας εξηγήσετε πόθεν το έτοιμον, η ετυμολογία, η αλήθεια της λέξεως. Το σκοτώνω με τη σημασία που το έχουμε σήμερα είναι μεσαιωνικό, αλλά η λέξη είναι αρχαία, σκοτώ. Σκοτώ σημαίνει συσκοτίζω, σημαίνει τυφλώνω. Ενώ το σκοτώνω την μεσαιωνική περίοδο παίρνει τη σημασία του βυθίζω στο σκότος, άρα αφαιρώ τη ζωή και βυθίζω στο σκότος του θανάτου. Το σκοτώνω δηλαδή ξεκινάει από έλλειψη φωτός και από την ένταξη στον χώρο του σκότους, στο σκοτάδι. Από εκεί το σκοτώνω και βεβαίως από το σκότος έχουμε το σκοτεινός, έχουμε και εκείνο το σκοτούρα και το σκοτίζω και συσκοτίζω. Σκοτοδίνει. Σκοτοδίνει. Έχουμε πολλές λέξεις διότι το σκότος είναι η αντίθεση του φωτός. Σκέφτομαι τώρα μήπως όλο αυτό ο κύριος Ζερεφός θα μας λύσει την απορία αυτή, ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, μήπως είχε σχέση με την έκρηξη από το Ταμπόρα, γιατί γέμισε παντού η τέφρα τον πλανήτη και γνωρίζουμε από μαρτυρίες ότι επικράτησε σκότος εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω, θα το ρωτήσουμε. Να περάσουμε τώρα στις σημασιολογικές διαφορές που υπάρχουν, κύριε καθηγητά, ανάμεσα στο γιατί, το διότι και το επειδή. Να μας εξηγήσετε. Στις αιτιολογικές προτάσεις έχουμε πάντοτε την αιτία και το αιτιατό. Εδώ λοιπόν έχουμε τρεις λέξεις. Το γιατί, το διότι και το επειδή, που τις χρησιμοποιούμε πολύ συχνά και πρέπει να τις διακρίνουμε. Εάν προηγείται η αιτία και ακολουθεί το αιτιατό, τότε χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε το επειδή. Θυμηθείτε τις δικαστικές αποφάσεις. Επειδή αυτό, επειδή εκείνο, επειδή το άλλο, επειδή όλα αυτά, βγαίνει μετά η απόφαση η οποία λέει αυτό ή εκείνο. Διατάφτα. Το διατάφτα. Το διατάφτα. Το διατάφτα ως αιτιατό ακολουθεί την αιτία που εισάγεται με το επειδή. Όταν η αιτία ακολουθεί, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το γιατί, το διότι και λιγότερο επίσης το επειδή. Δηλαδή, μου τηλεφώνησε να μην τον περιμένω, γιατί θα φύγει. Ή το αίτημά σας απορρίφθηκε διότι δεν τηρήσατε τις προθεσμίες. Έχουμε λοιπόν την αιτία να ακολουθεί και
το αιτιατό να προηγείται. Το αποτέλεσμα δηλαδή κατά βάση. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Και μία ακόμη παρατήρηση. Επειδή το γιατί χρησιμοποιείται συχνά σε ερωτήσεις, είναι καλύτερο να αποφεύγουμε το γιατί σε πολύ μεγάλη χρήση και να χρησιμοποιούμε το διότι για αιτιολογία, το γιατί για αιτιολογία σε ερώτηση. Ναι, είναι ερωτηματικό. Έτσι. Και αυτή είναι τελικά η διαφορά του γιατί, του διότι και του επειδή. Δεν μπορούμε ποτέ να πούμε γιατί έγινε αυτό και να ακολουθεί το αιτιατό. Ναι, ναι. Δηλαδή, κατά βάση χρησιμοποιούμε το γιατί κατεξοχήν στις ερωτήσεις, διότι εισάγεται ερώτηση, είναι ερωτηματικό, και το επειδή και το διότι, αν μπορούμε να το πούμε, είναι αιτιολογικές προτάσεις. Δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις, επιρρηματικές. Με το επειδή να αρχίζει πάντοτε η αιτία. Ακριβώς, το αποτέλεσμα, το αιτιατό, όπως μας εξηγήσατε. Έτσι, ενώ το διότι ακολουθεί. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να περάσουμε τώρα σε απορίες τηλεθεατών, κύριε καθηγητά. Ένα νέο κεφάλαιο το οποίο έχετε εισαγάγει στον φετινό κύκλο των εκπομπών. Μου αρέσει ιδιαιτέρως αυτή η απορία. Εφόσον η νεωτέρα ελληνική δημοτική έχει καταργήσει την τρίτη κλίση των ουσιαστικών, γιατί εξακολουθούμε να γράφουμε ο ετών στις αιτήσεις και όχι ο ετούντας, Παναγία μου, μην το δούμε και αυτό. Και γιατί λέμε ακόμα το αίμα του αίματος, αντί το αίματο του αιμάτου. Να σας πω. Ή το γεγονός του γεγονότος, αντί του γεγονότο του γεγονότου. Για εξηγήστε. Μπορούμε πράγματι να καταργήσουμε την τρίτη κλίση. Το ερώτημα... Δεν τολμώ να το υποβάλλω εγώ. Του τηλεθεατή μας. Λοιπόν, αγαπητέ, δεν λέω το όνομα, γιατί αποφεύγουμε να λέμε τα ονόματα. Μπορεί είστε να πάντως δικός μου άνθρωπος εδώ, δίνουμε μάχη με τον κύριο καθηγητή. Εγώ είμαι υπέρμαχος της επιστροφής, της επαναφοράς της τρίτης κλίσεως, όπως και του πολυτονικού. Πρέπει να το διαδηλώσω, να το διατρανώσω. Ελάτε. Η τρίτη κλίση δεν χάθηκε ολοκληρωτικά. Δηλαδή, όταν λέω η πόλη και πληθυντικός η πόλης εις και εψιλον γιώτα, των πόλεων της πόλης, είναι τριτόκλητο, γιατί αλλιώς θα ήταν οι πόλες, όπως είναι οι ζώνες. Να, άντε να το εξηγήσει τα παιδιά. Οι μάχες. Ναι, να το εξηγήσει τα παιδιά. Άρα πρέπει το παιδί ή όλοι μας να μάθουμε ότι μία κατηγορία ουσιαστικών, που και αυτές τελειώνουν σε «η» και γράφονται με «ήτα», έχουν πληθυντικό σε «εις», διότι προέρχονται από μία αρχική μορφή που ήταν η πόλης, με γιώτα, της πόλεως. Έχουμε το τέλος, το λάθος, τι είναι αυτά, τριτόκλητα. Του τέλους, τα τέλη. Έχουμε την πειθό, την ηχό, την φιδό, δεν είναι τριτόκλητα. Εκεί να δείτε τι γίνεται, τι σφαγή γίνεται στη γενική. Γελάτε. Έχουμε το πυρ του πυρός, το φως του φωτός, το ίδωρ, το ύπαρ, το καθεστώς του καθεστώτος, όλα αυτά είναι τριτόκλητα. Όταν πάμε δε στα επίθετα, όταν λέμε ο σαφής, ο διεθνής, ο ειλικρινής... Άλλες κηδείες αυτές. Ναι, αλλά είναι τριτόκλητα. Του διεθνές αεροδρομίου. Ναι, μπορεί να γίνονται λάθη, αλλά είναι τριτόκλητα. Και όταν λέμε ο συνήθης, ο ουσιώδης, ο δηλητηριώδης, ο στοιχειώδης, είναι τριτόκλητα που υπάρχουν σήμερα στη γλώσσα. Ο πάτερ του πάτερ. Εκεί, ναι, με προκαλείτε. Είναι λάθη όμως αυτά. Δεν μιλάμε για λάθη. Εγώ λέω ότι ένα κομμάτι τριτοκλήτων έχει διατηρηθεί στη γλώσσα μας. Λέμε ο ευρύς του ευραίος, ο ταχύς του ταχαίος. Καλά, δεν λέμε του ευραίος όλες και όλοι. Έχω ακούσει του ευρύ. Οξύς, οξέως. Του οξύ, του ναι. Ασθενή. Εντάξει. Και το ασθενή το ακούς κατά κόρον και από ιατρούς, από νοσηλευτικό. Του ηδήμονος και ο νοήμων του νοήμονος και ο μίζων μίζωνος. Δηλαδή, ποια είναι η απάντησή μου. Ότι μοιράστηκε η εξέλιξη της τρίτης κλίσεως. Ο αιών έγινε αιώνας, πήγε δηλαδή στην πρώτη κλίση, αλλά άλλα παρέμειναν στην τρίτη κλίση
τα λιγότερα βεβαίως. Θα επανέλθουμε, φίλες και φίλοι, όπως θα μου επιτρέψετε να το πω, να ακουστεί δυνατά. Παρακαλώ πολύ να επανέλθει η τρίτη κλίση και το πολυτονικό. Μικρή διακοπή, σε προσκυνώ γλώσσα σε λίγο κοντά σας. Σε προσκυνώ γλώσσα. Κοντά σας και πάλι, φίλες και φίλοι, με τον καθηγητή γλωσσολογίας, κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Κύριε καθηγητά, συζητάμε διαρκώς βέβαια. Ποια είναι η σχέση του Έλληνα τελικά με τη γλώσσα του? Ενδιαφέρεται? Τη μαθαίνουμε καλά? Την αγαπάμε τη γλώσσα μας? Είμαστε υπερήφανες και υπερήφανοι για τη γλώσσα μας? Πώς αισθανόμαστε την γλώσσα που μιλάμε σήμερα σε σχέση με την αρχαία μας λαλιά? Πώς τη βλέπουμε σε σχέση με τις άλλες γλώσσες και κυρίως με την αγγλική? Για μιλήστε μας. Κυρία Φλέσσα, καταιγισμός ερωτήσεων. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από αυτές. Γενικά, θέλω να πω ότι η σχέση του Έλληνα με τη γλώσσα είναι μια καλή γενικά σχέση. Υπάρχει μια ευαισθησία λόγω του γλωσσικού που έχει προηγηθεί, δηλαδή της διαμάχης καθαρεύουσας δημοτικής, που πέρασε στον κόσμο, την έζησε αυτή την διαμάχη, την πληροφορήθηκε και έτσι υπάρχει μια ευαισθησία και μάλιστα οι περισσότεροι Έλληνες έχουν και άποψη επί του θέματος. Καλό είναι αυτό. Και είναι και καλό αυτό. Βέβαια. Τώρα, τη γνωρίζουν καλά τη γλώσσα, τη μαθαίνουμε καλά οι νέοι Έλληνες τη γλώσσα μας? Θα έλεγα όχι τόσο καλά, λόγω και της αυξημένης δυσκολίας που υπάρχει. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, ότι επί παραδείγματι η ορθογραφία η ελληνική ως ιστορική ετυμολογική ορθογραφία έχει δυσκολίες. Το λεξιλόγιο είναι ένα πλούσιο λεξιλόγιο με διαφοροποιήσεις, έχει δυσκολίες. Η σύνταξη, η γραμματική. Έχουμε ξαναπεί ότι το ρήμα της πρώτης συζυγίας έχει 285 καταλήξεις, τύπους. Επίσης, μέσα στην σύγχρονη ελληνική υπάρχει διαχρονία. Υπάρχει παρουσία της λόγιας παράδοσης που συζητούσαμε ήδη για την τρίτη κλίση. Η οποία έχει εξοβελιστεί, θα μου επιτρέψετε να πω, από την εκπαίδευση. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Επομένως, και ρωτήσατε και κάτι άλλο. Ναι, αν είμαστε υπερήφανοι και πώς αισθανόμαστε τη σχέση της γλώσσας μας, της ομιλουμένης, με την αρχαία μας λαλιά και με τα αγγλικά. Δηλαδή, θυμάμαι να λέτε ότι πηγαίνει ο γονιός στο σχολείο και δεν ρωτάει πώς πηγαίνει το παιδί του στη γλώσσα, ρωτάει πώς πάει στα αγγλικά. Συμβαίνει αυτό δυστυχώς. Έχουμε τους Τζούκεμπερ να έρχονται και να κάνουν οι Τζούκεμπερ του κόσμου το μετά και εμείς ρωτάμε αν το παιδάκι μας θα μάθει τι σημαίνει Facebook. Επειδή για το θέμα σας αυτό προκαλώ. Έχω δημοσιεύσει ένα κείμενο, ο Ζάκερμπερκ αυτός ο ιδρυτής του Facebook, θέλοντας να περάσει σε κάτι νέο πέρα από αυτό που έχει από το Facebook, το είπε μετά. Φανταστείτε. Δηλαδή χρησιμοποίησε μία ελληνική λέξη εξηγώντας ότι το μετά σημαίνει πέρα από, και όταν θέλεις να βρεις κάτι καινούριο και να προχωρήσεις πιο πέρα μπορείς να το πεις μετά. Πράγματι τώρα ένας άνθρωπος της πληροφορικής, κολοσσός στο χώρο του, το να χρησιμοποιεί ελληνικές λέξεις που εμείς τις αποφεύγουμε πολύ συχνά, είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι ο Έλληνας είναι περήφανος για τη γλώσσα. Αλήθεια είναι αυτό. Ευτυχώς. Το βιώνετε και ως δημοσιογράφος. Ευτυχώς. Το βιώνω και ως δάσκαλος. Η μόνη ελπίδα της χώρας είναι αυτή, η περηφάνεια για τη γλώσσα μας. Είναι αυτή η γνώμη μου. Όλοι οι Έλληνες είμαστε περήφανοι για τη γλώσσα μας. Και αυτό έχει μια σχέση με την ιστορία της γλώσσας, με όλα αυτά που έχουμε κατά καιρούς ακούσει, χωρίς να είμαστε ειδικοί. Έτσι διασώθη το έθνος, κύριε καθηγητά. Έτσι είναι. Βέβαια,
υπήρξε μια διαμάχη που ήθελε να δώσουμε την έμφαση μόνο στη νέα ελληνική και να αγνοήσουμε τον αρχαίο λόγο, τη διαχρονία μας, για να μην είμαστε αρχαιόπληκτοι και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι η διαμάχη αυτή υπερκεράστηκε και έχουμε φτάσει σε διαφορετικές μορφές αντιμετώπισης του θέματος. Έχει αφήσει πάντως τα σημάδια της, τις πληγές της στη γλώσσα, επιτρέψτε μου, και στον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται πλέον η γλώσσα στα σχολεία. Ναι, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, κατά καιρούς το έχουμε θίξει, θα το συζητήσουμε και πάλι, πώς δηλαδή θα διδάξω τη γλώσσα χωρίς να δώσω την διαχρονία της γλώσσας και το υλικό από τη λόγια παράδοση όσο είναι ζωντανό σήμερα. Θέλει μια προσοχή. Χωρίς ιδεολειψία. Θέλει μια προσοχή αυτό το θέμα. Ως προς το να θεωρούμε την αγγλική υπέρτερη, αυτό συμβαίνει από μια χρησιμοθυρική άποψη ότι τα αγγλικά τα χρειάζομαι, θα πιάσω δουλειά, θα με βοηθήσουν εδώ, εκεί. Θα φύγω από την πατρίδα μου, να βρω δουλειά αλλού. Ξύνεται πληγές, αλλά εντάξει, είναι μέσα στη ζωή μας. Άρα, μια χρησιμοθυρική αντιμετώπιση της γλώσσας δίνει μια έμφαση στην αγγλική, αλλά αυτό δεν είναι ούτε το σωστό, ούτε ισχύει γενικότερα. Υπάρχει, θα έλεγα, μια εργαλειακή αντίληψη της γλώσσας, ότι δηλαδή την γλώσσα είναι απλώς για να επικοινωνήσω, όπως και αν επικοινωνήσω δεν έχει μεγάλη σημασία. Αλλά το έχουμε πει κατά κόρον, ότι η γλώσσα είναι αξία, είναι η ταυτότητά μου, είναι η προέλευσή μου, η ιστορία μου, τα πάντα. Άρα πρέπει να δαπανίσω, και αυτό ας είναι το μήνυμα, χρόνο και να ασχοληθώ πάρα πολύ με την μητρική μου γλώσσα, με την κατάκτηση της μητρικής γλώσσας, γιατί και αυτό το έχουμε πει κατά κόρον και θα το επαναλάβω, γιατί κάθε επένδυση και ενασχόληση με τη γλώσσα είναι επένδυση στη νόησή μας, στη σκέψη μας, στο μυαλό μας, και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε ποτέ. Και στην ψυχή μας, όπως μας έχετε εξηγήσει επίσης, σε αυτό που ονομάζουμε συναισθηματική νοημοσύνη. Να πάμε στην Κύπρο, κύριε καθηγητά, και να ακούσουμε την Ήρυδα, η οποία διερωτάται. Το δόξα το Θεό, δόξα το Θεό Ήρης, πώς γράφεται, με όμικρον ή με ωμέγα? Για να ακούσουμε την Ήρυδα και να της απαντήσετε. Χαίρετε κύριε καθηγητά, ονομάζομαι Ήρης και φοιτώ στην Α' τάξη του γυμνασίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η φράση «Δόξα τω Θεώ» γράφεται με όμικρο, όπως η φράση «Μα το Θεό». Δεν είναι το ίδιο? Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι το ίδιο, Ήρης. Το «Δόξα τω Θεώ» είναι μία δοτική και αυτό γράφεται με ωμέγα, δηλαδή «δοξάζω τον Θεό», δίνω δόξα στον Θεό. Στον. Να θυμηθούμε και το δόξαση ο Θεός, όπου βλέπετε εκεί την δοτική, και το σι. Και το σι με κεφαλαίο. Βέβαια. Δόξαση ο Θεός. Φαίνεται πάλι η δοτική. Το μα τον Θεό είναι άλλο. Είναι ομοτικό. Έτσι το λέμε από το όμνιμη, το ομνίο, το ορκίζομαι. Ξεκινάει από έναν όρκο, μα τον Θεό, δηλαδή μάρτυράς μου ο Θεός, έτσι ξεκινάει, και αυτός ο όρκος και η δέσμευση δηλώνεται με τη Αττική. Μα τον Θεό, και σήμερα λέμε μα την Παναγία, λέμε μα την πίστη μου, μα την αλήθεια, δηλαδή το μα με τη Αττική. Το δόξα το Θεό με δοτική. Από το ομνίο, θυμάστε είχαμε μια κουβέντα για τον Διονύσιο Σολωμό που λέει «Τα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέει». Έτσι. Το ομνίο. Να πάμε τώρα στην Κυριακή, η οποία αναρωτιέται «Γιατί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο γράφεται με έψιλον γιώτα, ενώ το Μετσόβιο Πολυτεχνείο με γιώτα?» Υπάρχει κάποιος κανόνας ορθογραφικός? Για να την ακούσουμε και να της απαντήσετε. Είμαι η Κυριακή, είμαι μαθήτρια της 3ης Γυμνασίου και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή.
Γιατί γράφεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με εψιλον γιώτα, ένα άτομο της οβίου με γιώτα? Υπάρχει κάποιος ορθογραφικός κανόνας? Ευχαριστώ. Κυριακή, ναι, υπάρχει ένας κανόνας και είναι και πολύ εύκολος. Εάν έχω ένα επίθετο που παράγεται από κύριο όνομα ανθρώπου, Αριστοτέλης, και δημιουργώ επίθετο, αυτό το Αριστοτέλειος, Αριστοτέλειο, θα γραφεί με εψιλον γιώτα. Από το Όμηρος, Ομήριος, με εψιλον γιώτα. Από το Επίκουρος, Επικούριος, με εψιλον γιώτα. Όταν δηλαδή είναι από όνομα, γράφεται με εψιλον γιώτα. Όταν είναι παράγωγο από όνομα τόπου, Μετσοβό, το Μετσόβιο θα γραφεί με γιώτα. Κόρινθος, Κορίνθιος, με γιώτα. Ρόδος, Ρόδιος, με γιώτα. Όλυμπος, Ολύμπιος, με γιώτα. Άρα από τόπους τα ΙΟΣ γράφονται με γιώτα, από πρόσωπα, από ανθρώπους, τα ΙΟΣ γράφονται με εψιλον γιώτα. Θαυμάσια, κύριε καθηγητά. Να περάσουμε τώρα στην ιστορία των γραμμάτων του αλφαβήτου μας. Σειρά έχει το ΚΑΠΑ. Το ΚΑΠΑ, το οποίο έχει και μία πολυμορφία. Πρώτα πρώτα, από πού προήλθε το ΚΑΠΑ? Βέβαια, για πείτε μας. Προήλθε από τον βορειοσημητικό φοινικικό τύπο ΚΑΦ, έτσι λεγόταν το γράμμα αυτό, που σήμαινε παλάμη ή υψωμένο χέρι. Πήραμε λοιπόν αυτό το ΚΑΦ και ακροφωνικά κρατήσαμε το ΚΑΠΑ. Η προφορά τώρα του ΚΑΠΑ ποια ήταν? Η προφορά του ΚΑΠΑ ήταν αρχικά όπως και σήμερα, δηλαδή υπήρχε ένα ουρανικό ΚΑΠΑ, μαλακό ΚΑΠΑ, όπως αυτό που λέμε εμείς όταν χρησιμοποιούμε το όνομα κυρία, το και είναι μαλακό, δεν λέμε και, δεν λέμε κυρία, λέμε κυρία, λέμε και. Αυτό υπήρχε και στην αρχαιότητα. Μάλιστα, εκεί το ΚΑΠΑ ήταν και μπροστά από το Α και γραφόταν με ΚΑΠΑ, δηλαδή η λέξη δίκη θα την δούμε γραμμένη με ΚΑΠΑ, δίκε, διότι το ΙΤΑ ήταν έψιλον. Αλλά θα δούμε με ΚΑΠΑ και το καλός, ενώ ακολουθεί Α, και το Αλκιβιάδης, όλα αυτά με ΚΑΠΑ. Τώρα, αν ακολουθούσε ο ιού, ύψιλον, τότε δεν γραφόταν με κάπα, γιατί προφερόταν διαφορετικά. Προφερόταν υπεροϊκά, όπως λέμε εμείς σήμερα τη λέξη κόρη ή τη λέξη καλός. Αυτή είναι μια σκληρή υπεροϊκή προφορά, υπήρχε και τότε. Σε αυτή την περίπτωση το κόρη το έγραφαν με κόπα, που είναι ένας κύκλος με μία κεραία από κάτω, και έγραφαν κόρε ή έγραφαν λέκυθος ή λύκυθος, γιατί ακολουθούσε ύψιλον. Υπήρχε λοιπόν αυτή η διαφορά στην προφορά και υπήρχε αυτή η διαφορά στη γραφή. Το κάπα για ουρανικά, το κόπα για υπεροϊκά. Αυτά όλα μέχρι τον 6ο αιώνα, τα μέσα του 6ου αιώνος πριν π.Χ. Από τα μέσα του 6ου αιώνος φαίνεται ότι πάβει αυτή η διαφορά στην προφορά και έτσι πάβει να δηλώνεται και στη γραφή το κάπα και όχι το κόπα, χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις. Ερχόμενοι τώρα στη μορφή των δύο κάπα, το μεν κάπα το οποίο επικράτησε είναι όπως το γράφουμε και εμείς σήμερα, μπορούμε να το δούμε στην φοινικική του μορφή, που είναι κάπα, αλλά κοιτάζει προς τα αριστερά, διότι αυτοί γράφουν από τα δεξιά προς τα αριστερά. Αντιθέτως, η μορφή του κόπα ήταν διαφορετική. Η μορφή του κόπα ήταν ένας ρόμβος με μία κεραία που το διασχίζει, στην φοινικική και στην σικιώνα τη δική μας. Το βλέπουμε σε επιγραφές αυτό το γράμμα και σου φαίνεται άγνωστο. Δεν το αναγνωρίζεις το σημερινό ελληνικό αλφάβητο? Ναι, είναι αλήθεια. Σε τελική μορφή όμως, το κόπα
και στα αλφάβητα τα δικά μας, ήρθε και έγινε ένας κύκλος με μία κεραία από κάτω. Αυτό μπορεί να το δει κανείς ως επικρατέστερη μορφή. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε, τα δείχνουμε και τα έχω και αναλυτικά στο βιβλίο μου. Το κόπα, αφού έπαψε να χρησιμοποιείται για την γραφή, χρησιμοποιήθηκε στην αρρύθμιση. Mm-hmm. Το κόπα δηλώνει τον αριθμό 90. Μάλιστα. Και κάτι ακόμη που είναι σημαντικό. Το κόπα πέρασε στα λατινικά και απετέλεσε το γράμμα που ξέρουμε όταν γράφουμε το κβε, το κβοντ, κβο βάντις, είναι αυτό το κόπα μπροστά από το δεύτερο στοιχείο, το β, και επίσης το κεφαλαίο είναι ένας κύκλος με μία γραμμούλα από κάτω. Αυτή είναι η εξέλιξη του κόπα και στα το λατινικά. Το κιου στα αγγλικά είναι αυτό το γράμμα. Επίσης υπάρχει ως γράμμα βέβαια στα αγγλικά και στα γαλλικά το κουά είναι αυτό το και, είναι το κόπα δηλαδή, όπως έχει βγει από τα λατινικά. Βλέπετε την ιστορία των γραμμάτων, αυτή η διάκριση δεν υπάρχει στις συλλαβογραφικές γραφές, η διάκριση των δύο μορφών του κάπα. Του υπεροϊκού και του ουρανικού, όπως μας ακριβώς είπατε. Να περάσουμε τώρα, έπειτα από την ιστορία του κάπα, στην ιστορία των ημείων, κύριε καθηγητά, και στον Παυσανία. Στο νέο κεφάλαιο το οποίο έχετε εισαγάγει, στα κυριονύμια, τα τοπονύμια και τα ανθρωπονύμια. Για μιλήστε μας λοιπόν για τα ημεία και τον Παυσανία. Τα ημεία έχουν μια ιστορία ενδιαφέρουσα. Πώς δεν έχουν? Ξεκινάνε από τη λέξη λιμνή, στον πληθυντικό το λιμνή, τα λιμνιά, που σημαίνει τόπος όπου λιμνάζει νερό. Μάλιστα ένα νησάκι εκεί πέρα λέγεται Καλόλιμνος. Μάλιστα. Και από τα λιμνιά στον πληθυντικό το πήραν οι Ιταλοί και είπαν λιμνιά, και επειδή στα Ιταλικά έχουμε το άρθρο il, χωρίσαμε κατά λάθος τη λέξη il ημεία, δηλαδή το άρθρο από το κομμάτι της λέξης, και παρέμεινε το ημεία. Τι λέτε, είναι βέβαια πολύ εντυπωσιακό. Είναι. Επομένως ξεκίνησε ως λιμνή λιμνιά, αλλά μέσω της ιταλικής και του κακού χωρισμού ή επανανάλυσης, όπως το λέμε, που θεωρήσαμε ότι το λάμδα το αρχικό είναι το άρθρο στα ιταλικά, είπαν λιμνία, ημεία, και από εκεί το είπαμε και εμείς, το πήραμε πια ως ημεία. Και πώς έγινε από τόπος που λιμνάζει το νερό βραχονισίδα, είναι ένα θέμα αυτό. Αυτή είναι η αρχική σημασία. Η αρχική σημασία πάντοτε δεν συμπίπτει και με την, όχι, λέτε, με την μορφολογική κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τι συμβαίνει με τον Παυσανία. Τον περιηγητή και γεωγράφο. Τον θυμόμαστε ως μεγάλο περιηγητή και γεωγράφο, τον θυμόμαστε και ως στρατηγό. Το δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα έζησε. Ναι, ο γεωγράφος. Είναι όμως και ο Παυσανίας. Βεβαίως. Ο στρατηγός, ο Σπαρτιάτης στην μάχη των Πλατεών. Από πού είναι το όνομα Παυσανίας? Από το Παύση και το Ανία. Το όνομα δηλώνει αυτός που καταπραίνει την Ανία, τη θλίψη. Είναι η Παύση της Ανίας. Και δεν μας ξενίζει αυτό το Παύση Ανίας, Παυσανίας, διότι έχουμε και όταν πάβει ο πόνος, τι λέμε, παυσίπονο. Και όταν πάβει η λύπη, λέμε παυσίλυπο. Και είναι ωραίο για την ιστορία των πραγμάτων πως το παυσίλυπο, που είναι αρχαία λέξη, η παύση της λύπης, πέρασε και είναι τοπονύμιο στην Άπολη, το ποζίλυπο, το οποίο ποζίλυπο είναι το παυσίλυπο. Και βέβαια το παυσίλυπο, εσείς κυρία Φλέσσα ως νεότερη θα το ξέρετε,
Είναι ένας δίσκος του Μαχαιρίτσα. Δεν το ξέρω, είμαι αρχαία, κύριε καθηγητά. Το Παυσί, λοιπόν, δίσκος. Να είναι καλά ψηλά στους ουρανούς. Γνωστός του αείμνηστου Μαχαιρίτσα. Μα διασκεδάζει πάνω ψηλά στον ουρανό. Και επίσης είναι και τίτλος πολλών μαγαζιών που γράφουν παυσίλιπο, ότι αν βρεθεί. Διεκδικούν εκεί, να είναι παυσίλιπα. Την παύση της λύπης, την ψυχαγωγία δηλαδή. Μάλιστα. Αυτός είναι ο Παυσανίας. Θαυμάσιος ο Παυσανίας και ως Έλληνας περιηγητής και γεωγράφος, αλλά και ως στρατηγός, σπαρτιάτης, αρχιστράτηγος των Ελλήνων, όπως μας είπατε, στη μάχη των Πλατεών. Να πάμε σε μια πορεία από αυτές που σας στέλνουν τηλεθεατές στην ιστοσελίδα σας. Διαβάζω, σας ερωτούν, σε υποτίτλους μεταγλωτισμένων ξένων ταινιών, την φράση «στην τελική», αντί του «τελικά» και «εν τέλει». Είναι τελικά αποδεκτά αυτά και στον γραπτό λόγο? Στην τελική. Αυτή, στην τελική είναι αποδεκτά. Τι θα κάνουμε, λοιπόν, να το τελειώσουμε, ελάτε. Η απάντηση. Όταν έχουμε τόσες λέξεις, τελικά. Σε τελική ανάλυση. Σε τελική ανάλυση. Εν τέλει, τέλος. Να πούμε και εκείνο το ρημάδι, το εν κατακλείδι. Εν κατακλείδι. Καταλήγοντας. Έχουμε τόσους τρόπους να πούμε αυτό το τελικά. Γιατί να πάω σε αυτό το στην τελική, που τι σημαίνει, στην τελική ευθεία. Στην τελική ανάλυση. Στην τελική ανάλυση. Ποιος ξέρει. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Είναι κάτι που άρχισε και μπαίνει στη γλώσσα και ακολουθεί εκείνο το στο τέλος της ημέρας. Ναι, στο βέβαια. Στο τέλος της ημέρας. At the end of the day. Άμα έτσι δεν το ξέρεις αυτό, δεν είσαι. Πού πας καημένε, αν δεν ξέρεις αυτή τη φράση, στο την αγγλική. Στο τέλος της ημέρας συμβαίνει να κάτι. Βέβαια. Αντί να πει λοιπόν τελικά, εν κατακλείδι, σε τελική ανάλυση, τέλος, εν τέλει, λέει είτε στην τελική, είτε εν τέλει, στο τέλος της ημέρας. Να σας έχει καλά ο Θεός που μας μάθατε ότι δεν πρέπει να λέμε ούτε lockdown, ούτε, τα έχω ξεχάσει ήδη όλα αυτά τα τραγικά, τα click away, τα click inside, ούτε που τα θυμάμαι. Συνεχίστε. Αυτά έχουμε είναι, δρόμο. Αυτά είναι η εκδίκηση της γλώσσας. Όλα αυτά θα περάσουν στην λύθη. Θα ξεχαστούν, γιατί στο αίσθημα το γλωσσικό του Έλληνα το click away και το click inside δεν λέει τίποτε. Βέβαια είναι αυτός ο κόσμος του εμπορίου που σου περνάει το Black Friday και όλα αυτά. Το Cyber Monday. Και το Cyber Monday. Να δούμε τι θα κάνουν με το Sunday. Κάτι θα κάνουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω όλες οι μέρες κάπως θα ονοματιστούν. Με στόχο βέβαια την κατανάλωση. Όλες. Κοιτάξτε τελικά, το. Τελικά είναι η κατανάλωση. Και πώς θα παραγγείλεις από το Amazon? Έτσι. Η πώληση των καταναλωτικών αγαθών που μαζί με τις πωλήσεις φέρνει και τις λέξεις. Δυστυχώς. Και γι' αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Διότι όλα αυτά είναι καινοδοξίες, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω αν έχω χρησιμοποιήσει σωστά μια απαιτητική λέξη, που είναι το επίθετο καινόδοξος. Βεβαίως υπάρχει. Για να δούμε λοιπόν, να μην γινόμεθα καινόδοξοι. Πηγαίνω στο λεξικό σας, στο λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων της νέας ελληνικής. 4.000 δύσκολες λέξεις, 15.000 παραδείγματα και ετυμολογία κάθε ελλείμματος με 300 εκτενή σχόλια, μεταξύ των οποίων έχετε και αποσπάσματα από την λογοτεχνία, από το κέντρο λεξικολογίας. Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο καινόδοξος. Ο καινόδοξος είναι ο ματαιόδοξος. Αυτός δηλαδή που ασχολείται με εφήμερα πράγματα και με πρόσκαιρη δόξα, που δεν μένει τίποτε, που περνάει, που φεύγει, αυτός είναι καινόδοξος. Το και με έψιλον βέβαια, δεν είναι με αλφαγιώτα που είναι ο νέος. Ο καινούριος. Είναι από το κενό. Ωραίο θα ήταν να ήταν καινόδοξος με αλφαγιώτα. Τι ωραία. Θα ήταν ωραίο διότι θα ήταν αυτός που φέρει καινούρια δόξα. Φέρει καινούρια δόξα. Καινούργια γνώμη. Καινούργιες γνώμες. Πολύ ωραίο, ναι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε διτός την έννοια δόξα. Δηλαδή, ακριβώς. Ως και ως δόξα και ως γνώμη. Και ως άποψη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, διαβάζω από το λεξικό σας. Η σκευωρή
ήξεραν πόσο κενόδοξος ήταν ο Δαρίος, όπως ήξεραν και πόσο αλήγιστος ήταν ο προφήτης Δανιήλ. Γράφεται στο λεξικό σας. Έχετε σταχυολογήσει μια πολύ ωραία φράση στο λεξικό σας, σχετική με τα όσα λέγαμε νωρίτερα. Αυτός ο κατήφορος της κενόδοξης ξενομανίας στην χρήση της γλώσσας μας πρέπει να ανακοπεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Να γιάσει το στόμα του, το χέρι του, αυτού που το είπε, που το έγραψε και εσάς που το περιλάβατε στο λεξικό σας. Να διαβάσουμε και από τον Ανδρέα Κάλβο. «Ο Νίκη, δια τους Έλληνας, στεφάνους πλέξε, αλόχι σαν κίνους που χαρίζεις εις βασιλέα κενόδοξον αιματοπάτην». Κάλβος. Βλέπετε την έννοια της κενοδοξίας, πώς περνάει και δένει με την έννοια της ξενομανίας, αυτά που συζητούσαμε πιο πριν. Να τελειώσουμε την εκπομπή με αυτήν την αίσθηση του καθήκοντος να υπερασπιστούμε τη γλώσσα μας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, για την εθνική σας προσφορά και για μία ακόμη γλωσσική διαφώτιση. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Σε προσκυνώ, γλώσσα.